θυμίζει άλλες εποχές με τα ίδια επιχειρήματα στη δεκαετία του 1960 για να καταπολεμήσουν τάχα τη μάστιγα των τεντιμπόιδων. Είχαν ψηφίσει τον νόμο 4.000 περί τεντιμποϊσμού. Με αυτόν τον νόμο σερθήκαμε στα δικαστήρια δεκάδες φορές εργαζόμενοι του Λαβρίου που διεκδικούσαμε καλύτερους όρους δουλειάς με διαμαρτυρίες, με συνελεύσεις, με συγκεντρώσεις και με πορείες. Πάντοτε οι ίδιες δικογραφίες από το αστυνομικό κράτος. Αντίσταση κατά της αρχής, απίθεια, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με τον νόμο 4.000 περί τεντιμποϊσμού. Θυμάμαι, αγαπητοί συναγωνιστές, τότε που ήμουνα νέος ακόμα, βρεθήκαμε σε ένα δικαστήριο 6 κατηγορούμενοι, μεταλλορύχοι και άλλοι συνάδελφοι από το Λαύριο, στελέχη του Σωματείου των Μεταλλορύχων και του Εργατικού Κέντρου, να δικαστούμε με όλες αυτές τις κατηγορίες της φτιαγμένης δικογραφίας από το αστυνομικό κράτος. Και ενώ έγινε όλη η ακροαματική διαδικασία και ήρθε η σειρά του εισαγγελέα, εκείνος ο άνθρωπος δεν άντεξε άλλο και έκλεισε την αγόρευσή του, αφού απαρίθμησε ένα προς ένα τα αδικήματα που τάχα είχαμε διαπράξει. Και μεταξύ μας είχαμε έναν συνάδελφο και ήταν παλιός πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο Δημήτρης ο Χαραμής, που τότε ήταν 65 χρόνων και δεν είχε ούτε μία μαύρη τρίχα στο κεφάλι του. Αγανάκτησε λοιπόν ο εισαγγελέας και λέει να δικάσουμε με τον νόμο 4.000 τον Μπόγκα, που είναι νεαρός και λόγω της ηλικίας του μπορεί να έκανε με αυθόρμητο τρόπο κάποιες κινήσεις, αλλά να δικάσουμε και τον Ασπρομάλη, τον Σεβάσμιο Γέροντα, που χρόνια μεταλλορύχος αγωνίζεται για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο, κύριοι δικαστές, παρά να υπονομεύσουμε τους νόμους και την ύπαρξη, την συγκροτημένη ύπαρξη του κράτους. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω την αθώωση των κατηγορουμένων. Το δικαστήριο μας αθώωσε. Αγαπητοί φίλοι, όμως, ήρθε η δικτατορία της Χούντας. Μεταξύ των πρώτων που καθαιρέθηκαν στο δικαστικό σώμα ήταν και ο εισαγγελέας ο Λάζαρης, εκείνος που αγόρευσε στην αθώωσή μας στο δικαστήριο. Εκείνοι λοιπόν οι άνθρωποι που ψάρωσαν τα πάντα έρχονται ξανά. Είναι το ίδιο πνεύμα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναγωνιστές, με το ίδιο πνεύμα τάχα να σώσουμε τώρα την ομαλή λειτουργία των πόλεων, γιατί θίγεται το εμπόριο, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος που πηγαίνει στις δουλειές τους, με τις συγκοινωνίες και αστέκεται στην ουρές. Όλα είναι ψέματα αυτή τη στιγμή και θέλουν να δικαιολογήσουν στο βάθος εκείνο που έχουν στο μυαλό, την αντίδρασή τους εναντίον του εργατικού κινήματος, εναντίον των διαμαρτυριών, εναντίον των διαδηλώσεων, εναντίον των πορειών, των εργαζομένων που παλεύουν για τα δικαιώματά τους, για τα συμφέροντά τους, για να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Αλλά έχουμε απέναντί μας τη Βουλή. Ο σημερινός υπουργός του ΠΡΟΠΟ, τον θυμόσαστε τότε το 2012, που είχε ξεχάσει ή μάλλον δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο, έρχεται τώρα με τον καινούριο νόμο να κατηγορεί κατόπιν με τις φτιαγμένες δικογραφίες του μέλλοντος τους εργαζόμενους, όπως τους κατηγορούσαν παλαιότερα. Ας ψάξουν λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές, στα πολιτικά τζάκια και στα πολιτικά μαγαζιά τα δικά τους, να βρουν τους προβοκάτορες, να βρουν τους μπαχαλάκηδες, να βρουν τους καταστροφείς. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ποτέ, δεν κατέστρεφαν, ούτε κατέστρεφουν, ούτε πρόκειται να καταστρέψουν, γιατί ξέρουν από τη σκληρή τη δουλειά τους χτίζονται, φτιάχνονται τα υλικά αγαθά και σηκώνουν το ανάστημά τους.
παλεύοντας, αγωνιζόμενοι να φύγει, να το πάρει πίσω αυτό το έκτρωμα εναντίον των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών. Ζήτω το εργατικό κίνημα, νέοι, γέροι, όλοι μαζί στον αγώνα να ανατρέψουμε αυτή τη βάρβαρη πορεία του συστήματος.